Η 11η Δεκεμβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα του παιδιού μετά από πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της UNICEF. Ο ετήσιος εορτασμός της ημέρας αυτής αντικατοπτρίζει τη σημασία που η διεθνής κοινότητα αποδίδει στα παιδιά όλου του κόσμου, καθώς και την ανησυχία της σχετικά με την κατάστασή τους. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελείται από 54 άρθρα και καλύπτει όλα τα δικαιώματα των παιδιών, χωρίζοντάς τα σε 4 κατηγορίες: δικαιώματα επιβίωσης, ανάπτυξης, προστασίας και συμμετοχής. Ωστόσο, με τις καταστάσεις φτώχειας, εξαθλίωσης και άλλων δύσκολων συνθηκών που βιώνουν τα παιδιά στις μέρες μας, μπορούμε να μιλάμε για δικαιώματα? Σήμερα στην Ελλάδα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα του παιδιού. Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γίνεται αυτή η γιορτή. Τώρα να μιλήσουμε αυτή την εποχή για τα δικαιώματα του παιδιού. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο. Ένα από τα δικαιώματα, παράδειγμα, είναι να ζει το παιδί και να μεγαλώνει σε ένα κόσμο χωρίς βία και φτώχεια, σε ένα κόσμο που θα φροντίζει τη σωματική ψυχική του υγεία. Είναι πολύ δύσκολο όλα αυτά τα πράγματα στη σημερινή εποχή. Ο καθένας όμως από την πλευρά του πρέπει να πολεμάει για αυτά. Με αφορμή λοιπόν την επέτειο αυτή, ξέρετε ότι όλες οι χώρες του ΟΗΕ έχουν υπογράψει τα δικαιώματα του παιδιού, εκτός της Σομαλία και της ΗΠΑ. Στην Ελλάδα πολλά χρόνια γίνονται συζητήσεις για το πώς μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά πρακτική. Ένα από τα φιλανθρωπικά σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στη χώρα μας, που από την ίδρυσή του το 1975 μέχρι και σήμερα κάνει εξαιρετική δουλειά παρέχοντας ασφάλεια σε παιδιά που το έχουν ανάγκη, είναι αυτό των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Το παιδικό χωριό ΣΟΣ Τράκης εδρεύει στο Αρίστινο της Αλεξανδρούπολης. Από την πλευρά των παιδικών χωριών ΣΟΣ, το κύριο μήνυμα που δίνουμε είναι ότι κάθε παιδί έχει δικαίωμα σε μια οικογένεια. Δυστυχώς στην Ελλάδα λειτουργούν περισσότερο από 80 κλειστά ιδρύματα χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και παιδαγωγικά κριτήρια της ποιοτικής φροντίδας. Σε αυτό προσπαθούμε να δώσουμε εμείς απαντήσεις. Στους θεσμικούς φορείς λέμε και προσπαθούμε να προωθήσουμε τεκμηριωμένες προτάσεις για σοβαρές μεταρρυθμίσεις στην παιδική προστασία. Και εδώ να σας πω ότι παρά τον πρόσφατο νόμο για την αναδοχή, τα παιδικά χωριά ΣΟΣ εδώ και 10 χρόνια δουλεύουν το θεσμό της αναδοχής με τελικό σκοπό κάθε παιδί να βρίσκεται σε οικογένεια και όχι σε ένα ίδρυμα, ακόμη και αν δεν είναι κλειστού τύπου όπως τα παιδικά χωριά. Και έχουμε υποστηρίξει επίσης και πολλές δημόσιες δομές με εκπαίδευση του προσωπικού τους, με υποστήριξη των επαγγελματιών και μέσα στα τελευταία 3 χρόνια με την υποστήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ έχουν αποκατασταθεί σε οικογενειακό περιβάλλον συνολικά 200 παιδιά.